Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να επικεντρωθώ για μια ακόμη φορά τεκμηριωμένα στο θεμελιώδη ζήτημα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Για να τελειώνουμε πια οριστικά με μια υπονομευτική και θα έλεγα εγώ και λαϊκίστικη πλειοδοσία γύρω από το ζήτημα αυτό. Διότι καταλαβαίνω απολύτως την πικρία ορισμένων κύκλων που ίσως να προσδοκούσανε μέσα από μια αποτυχία στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Άλλωστε κάποιοι συνέδεαν την διαδικασία της ανακεφαλοποίησης με την πρώτη αξιολόγηση, να τελειώσει λέει πρώτα και μετά να γίνει ανακεφαλοποίηση. Την πικρία λοιπόν ορισμένων που ήθελαν μέσα από μια πιθανή αποτυχία στην ανακεφαλοποίηση να ξαναφέρουν από το παράθυρο τα σενάρια του Brexit που θα ερχόντουσαν αν στην Ελλάδα είχαμε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν μετά την ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει ότι από το 16 και μετά έχουμε bail-in. Δηλαδή κούραμα και καταθέσεω όταν δεν έχουμε επιτυχία στη διαδικασία μιας ανακεφαλοποίησης. Αλλά και κάποιων άλλων κύκλων που ενδεχομένως να σκόπευαν ή να παραμόνευαν, να καρτερούσαν να οδηγηθεί η διαδικασία σε αποτυχία και κάποιες μεγάλες συστημικές τράπεζες να οδηγηθούν σε εκαθάριση, ώστε με πολύ μικρή συμμετοχή, με πολύ μικρό αντίτιμο, να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζών. Αυτό που με εκπλήσει είναι η δική σας σπουδή να κάνετε αυτή την ερώτηση με αυτόν τον τόνο και με αυτό το ύφος και να υιοθετήσετε και μάλιστα αστήριχτα διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για δήθεν ξεπούλημα σε αρπακτικά κεφάλαια και άλλα τέτοια εφάνταστα. Καταρχάς, το να θεωρείτε ότι οι τράπεζες χρειάστηκαν νέα κεφάλαια λόγω των κακών χειρισμών, όπως ευγενικά το λέτε, της δικής μας κυβέρνησης μέσα σε λίγους μήνες, δείχνει ότι προφανώς σκοπίμως αγνοείται την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τραπεζικό σύστημα της χώρας ένα χρόνο πριν και ειδικότερα στην αρχή του έτους, όπου είχαμε μια σημαντικότατη εκροή καταθέσεων πριν καν αναλάβουμε, την οποία μάλιστα τότε, αν δεν υποκινούσαν, υποστήριζαν στα σίγουρα διάφορα στελέχη σας που σήμερα μάλιστα διεκδικούν και την αρχηγία του κόμματος. Τα κόκκινα δάνεια είχαν προσεγγίσει το 40% πριν αναλάβουμε, κοντά στα 100 δις, όχι 80 δις. Είχαμε χάσει τον έλεγχο από τότε. Η πιστωτική επέκταση ήταν αρνητική, στοιχείο που δείχνει ότι οι τράπεζες έτσι όπως ήταν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον βασικό τους ρόλο που είναι η παροχή πιστώσεων και ρευστότητας στην οικονομία. Και ελάτε τώρα να δούμε ένα προς ένα τα στοιχεία που αφορούν και τα γεγονότα που αφορούν την ανακεφαλοποίηση. Η αρχική εκτίμηση στη συμφωνία που κάναμε τον Ιούλη ήταν ότι θα χρειαστούν 25 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση, το οποίο θα το δανείζονταν το ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, άρα θα ήταν 25 δις χρέος επιπλέον στις πλάτες μας. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες αργότερα των συστημικών τραπεζών υπολογίστηκαν μετά τα stress test από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα 14,4 δις. Τελικά, το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ συμμετείχε μόνο με 5,43 δισεκατομμύρια ευρώ και έτσι, αντί των αρχικών εκτιμήσεων για 25 δις, το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή βαρύνεται με 5,5 αντί για 25. Δηλαδή έχουμε γλιτώσει χρέος ίσα με το 10% του ΑΕΠ μας. Οι ιδιώτες επενδυτές, παρά τις προβλέψεις περί του αντιθέτου και παρά, θα έλεγα, και εγώ να αποδεχτώ ότι
Η κοινή λογική, μάλιστα μετά τον Ιούλη, τον Αύγουστο, στις συνθήκες που βρισκόταν η ελληνική οικονομία μετά από τη σκληρή διαπραγμάτευση, κανείς δεν θα μπορούσε να πει με σιγουριά ότι θα έχουμε μια τόσο σημαντική συμμετοχή. Μάλλον θα τον περνάγανε για τρελό αν κάποιον του έλεγε σε αυτή εδώ την αίθουσα ότι σε δύο μήνες θα μπουν 6,5 δις από την αγορά ιδιωτικά κεφάλαια στις τράπεζες. Και όμως μπήκαν 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Γεγονός που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Το γεγονός λοιπόν ότι πετύχαμε και μπήκανε με 6,5 δις ιδιώτες δείχνει απαξίωση ή δείχνει θετικές προσδοκίες ανάκαμψης τόσο των τραπεζών όσο και του συνόλου της οικονομίας. Τι επέφερε αυτό? Μειώθηκε βεβαίως, όπως είπα πιο πριν, δραστικά η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους. Και αυτό εσκεμμένα αποκρύπτεται και υποτιμάται και ο λόγος είναι προφανής, διότι δεν συμφέρει να ακούγεται. Όσον όμως αφορά το θέμα του ελέγχου των τραπεζών, η μετοχική συμμετοχή του ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ μπορεί μεν, εφόσον μπήκαν στην αύξηση κεφαλαίου οι ιδιώτες, να είναι μικρότερη, αλλά νομίζω ότι και ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεται ότι ένα ποσοστό 40% σε μια τράπεζα που πάει σε εκαθάριση και έχει αρνητική προοπτική, με ένα ποσοστό 25% σε μια τράπεζα που είναι επαρκώς ανακεφαλοποιημένη, σε απόλυτα νούμερα, το 25 είναι πιο σημαντικό, πιο ισχυρό από το 40. Το 25 σε μια επαρκώς ανακεφαλοποιημένη τράπεζα είναι πιο σημαντικό από το 40 σε μια τράπεζα που πάει σε καθάριση. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά ας έρθουμε και σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Πιο ουσιαστικά. Που δεν είναι μόνο το ποσοστό. Διότι οι νέες μετοχές έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου. Μέχρι τώρα τα πλειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής του ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών είχαν εξαιρετικά περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Και αυτό από την ανακεφαλοποίηση που εσείς πράξατε, παραταξή σας, κυβέρνηση Σαμαρά. Και βεβαίως αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά αναφερθήκατε πριν ως παράδειγμα στις ΗΠΑ. Εκεί είχαμε κρατικοποίηση τραπεζών, κύριε Μπακογιάννη. Δεν ενθυμούμε καλά. Είχατε προτείνει τότε στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει κρατικοποίηση των τραπεζών και αρνήθηκε. Αυτό είχατε προτείνει. Διότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση, μεγάλη αντίφαση, σε σχέση δηλαδή με τις θέσεις σας, τις ευρέως γνωστές και διατυπωμένες, για το ρόλο του κράτους, για την ανάγκη της ελεύθερης αγοράς που λειτουργεί καλά και όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη ανακεφαλοποίηση που συμμετείχε το ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ, οι διοικήσεις των τραπεζών μπορούσαν να κρατήσουν το management τους, εφόσον κατόρθωναν να προσελκύσουν από τον ιδιωτικό τομέα μόλις το 10% των συνολικών αναγκών τους. Επίσης πρωτοφανές στα χρονικά. Να θυμίσω επίσης, γιατί ορισμένοι τα ξεχνάτε αυτά, ίσως έχετε λόγους να τα ξεχνάτε, το σκανδαλώδη τρόπο διάλυσης και χαρίσματος της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του ΤΑΦ-ΤΑΦ. Και λέω έχετε λόγους, δεν υπενήσωμαι ότι καλύπτεται κάποιους που διέπραξαν αυτές τις επιλογές, αλλά ενδεχομένως έχετε λόγους, διότι ειδικά στην αγροτική τα κόμματά σας ήταν πολύ, ήσασταν κακοπληρωτές. Πάνω από 250 εκατομμύρια χρέη ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Για τα επόμενα 40 χρόνια, ό,τι υπάρχει από κρατικό προϋπολογισμό να το δίνετε για να ξεπληρώνετε, δεν θα ξεπληρώσετε ποτέ. Θα τα χρεωθεί ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλετε μάλλον. Ας έρθω όμως τώρα στο άλλο κρίσιμο θέμα του αφελληνισμού. Στον περίφημο αφελληνισμό τραπεζών. Αξίζει να θυμίσω και να τονίσω ότι διαχρονικά η πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών, των μετοχών των ελληνικών τραπεζών, ήταν στην κατοχή ξένων επενδυτών, πριν την κρίση. Εξαίρεση βεβαίως το διάστημα της κρίσης, μετά την πρώτη ανακεφαλοποίηση και τη δεύτερη,
που το τάφι σίγμα απέξε την πλειοψηφία. Αλλά όπως προείπα, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο στη διοίκηση των τραπεζών, καθώς οι μετοχές δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Άρα για ποιον ξαφνικό αφελληνισμό μιλάτε? Και τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη? Μιλάτε για τη μετοχική σύνθεση? Μιλάτε για την διοίκηση των τραπεζών? Μιλάτε για μείωση της αξίας των μετοχών, όταν από τον Ιούνιο του 2012, οπότε και την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε η παράταξή σας, μέχρι και το Γενάρη του 2015 και παρόλη τη διενέργεια δύο ανακεφαλοποιήσεων, προκαλέσατε απώλειες στον δείκτη των τραπεζών της τάξης του 66,5%, και τα στοιχεία είναι γνωστά σε όλους. Ένα παράδειγμα, μόνο η Eurobank έχασε στα χρόνια της διακυβέρνησής σας χρηματιστηριακά το 97,6% της αξίας της, παρά τη σκανδαλώδη πρικοδότησή της τότε από το ΤΑΦΤΑΦ. Μας λέτε λοιπόν για ξένα κεφάλαια. Όπως είπα και νωρίτερα, και στο παρελθόν η πλειοψηφία των μετοχών ήταν ξένοι επενδυτές. Είναι αληθές ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που προσελκύστηκαν προσέρχεται από ξένα κεφάλαια. Και πολλά από αυτά με μικρό χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Μήπως αυτό δεν έγινε το 2013, όταν εσείς ήταν κυβέρνηση, στην εγκεφαλοποίηση? Τώρα ξαφνιάζεστε. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι είναι ότι αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που είναι γνωστές οι απόψεις σας. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λέτε εδώ? Το ίδιο που μας λέτε για τις τράπεζες θα μας το πείτε αύριο και για τις ιδιωτικοποιήσεις, που είσαστε ιδεολογικά υπέρμαχος χρόνια, σας το πιστώνω? Θα μας πείτε μην προχωρήσετε αν δεν βρείτε ελληνικά κεφάλαια να αγοράσουν και έρθουν ξένα κεφάλαια να επενδύσουν? Θα μας πείτε το ίδιο? Ωστόσο, θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτά τα περί αφελληνισμού δεν ισχύουν και στην πράξη, διότι αν αρθρίσουμε ιδίως τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες, την Πειραιώς και την Εθνική, το ποσοστό μετοχών του ελληνικού δημοσίου με αυτό που ανήκει σε Έλληνες επενδυτές, θα διαπιστώσετε ότι στη ΜΕΝ Πειραιώς το 66% είναι σε ελληνικά χέρια, στη ΔΕ Εθνική το 55% σε ελληνικά χέρια. Πού είναι λοιπόν ο αφελληνισμός? Και θέλω να σε ενημερώσω επιπλέον ότι σε όλες τις συστημικές τράπεζες εισήλθαν για πρώτη φορά θεσμικοί φορείς τύπου IFC, International Fund Corporation, όπως επίσης και η EBRD. Επίσης προσελκύστηκαν εθνικά κεφάλαια, sovereign funds από Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Νορβηγία και Αμπουντάμπη. Ενώ ενδεικτική είναι και η επιστροφή μιας γαλλικής τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας ελληνικής τράπεζας, της Credit Agricole, στην Alphabank. Παράλληλα διατήρησαν τη συμμετοχή τους μακροπρόθεσμοι επενδυτές και μάλιστα ορισμένοι αύξησαν τη συμμετοχή τους, όπως η Fairfax, ενώ επίσης συμμετείχαν σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, όπως είπα και πριν, και σημαντικοί Έλληνες επενδυτές. Άρα και σε αυτό μάλλον έχετε κακή ενημέρωση, κυρία Παπαγιάννη. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσελκύσουμε νέους μακροπρόθεσμου χαρακτήρα επενδυτές. Η αρχή ήδη έχει γίνει, σταδιακά, με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων, τη διευθέτηση του ζητήματος του δημόσιου χρέους και την εισαγωγή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει μια τελείως νέα εικόνα για την ελληνική οικονομία. Επίσης, να υπογραμμίσω ότι στην πρόσφατη νομοθεσία που περάσαμε βελτιώνεται το επίπεδο διακυβέρνησης των τραπεζών, αλλά και του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά διαδικασία αξιολόγησης των διοικήσεων. Κάτι το οποίο εσείς ως κυβέρνηση ούτε διανοηθήκατε, πόσο μάλλον δεν τολμήσατε να κάνετε στο πρόσφατο παρελθόν. Η νέα ανακεφαλαιοποίηση, παρά τις δυσκολίες, σχεδιάστηκε ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα ελληνικού δημοσίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ανάκτηση του ποσού που διατέθηκε στην παρούσα φάση. Το 25% της δημόσιας συμμετοχής έχει τη μορφή κοινών μετοχών και το 75% έχει τη μορφή ειδικών ομολογιών, των λεγόμενων κόκκος. Οι ομολογίες αυτές έχουν υψηλό επιτόκιο 8%, άρα οι τράπεζες θα έχουν ισχυρό κίνητρο να τις ξοφλήσουν και να επιστρέψουν στο δημόσιο τα χρήματά του. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μετοχές των τραπεζών μετά την ανακεφαλοποίηση θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο διαχείρισης του νέου ανεξάρτητου Ταμείου Ιδιωτικοποίησεων και Επενδύσεων, που έχει στόχο να εξασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην αποφυγή της διαδικασίας του ξεπουλήματος, στην συγκρότησή του, στα κείμενα που αποφασίστηκε η συγκρότησή του. Και όλα αυτά επιτεύχθηκαν, επαναλαμβάνω, υπό τον αυστηρό περιορισμό της 1ης Ιανουαρίου, με βάση την οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή για την εξυγίαση των τραπεζών καταθέσεις πάνω από 100.000 ευρώ, υπήρχε κίνδυνος απομείωσής τους. Και άρα όλοι αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμασταν μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο, τον οποίο αποφύγαμε. Και αυτός ο κίνδυνος θα υπήρχε ούτως ή άλλως, και κλείνω, ανεξάρτητα από το αν δίναμε τη μάχη της διαπραγμάτευσης ή όχι. Κανείς δεν είναι ευτυχής για το γεγονός ότι επιβλήθηκαν στη χώρα capital controls. Αλλά όποιος επιχειρεί να πείσει ότι τα προβλήματα των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια που φτάσανε, ξεπεράσαν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτιναχθήκανε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής σας, ότι οι τράπεζες χρειαζόντουσαν ανακεφαλοποίηση επειδή επιβλήθηκαν capital controls, εντάξει, τότε δημαγωγή, δεν είναι πιστικός. Και δεν είναι πιστικός διότι η πραγματικότητα είναι αυτή που διαψεύδει. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι όταν εμείς αναλάβαμε σε μια περίοδο που υπήρχε έντονη φυγή κεφαλαίων από τις τράπεζες, ήδη είχε ξεκινήσει. Σε μια περίοδο που οι μεγαλοκαταθέτες είχαν βγάλει ήδη επί των ημερών σας τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις που είναι αποκλειστικά εξαρτημένες από την τραπεζική διαμεσολάβηση προστατεύονται πλήρως από μια ενδεχόμενη τραπεζική εκαθάριση, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Με δύο λόγια, οι τράπεζες πια είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένες, με δείχτη κεφαλαιακής επάρκειας 19% έναντι περίπου 10% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι πιστεύουμε ότι από εδώ και στο εξής θα μπορέσουν να επιτελέσουν τη διαμεσολαβητική τους λειτουργία, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους καταθέτες για την επιστροφή των χρημάτων από τα στρώματα και τα σεντούκια και τα μπαούλα ξανά στην πραγματική οικονομία και στις τράπεζες, αλλά κυρίως να προχωρήσει μέσα και από την επίλυση του γόρδιου δεσμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων να υπάρξει πιστωτική επέκταση προς ελληνικές επιχειρήσεις με χαμηλότερα επιτόκια. Στόχος μας λοιπόν το τραπεζικό σύστημα να επανέλθει στον αμιγώς αναπτυξιακό του ρόλο για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία μας. Κύριε Μπακογιάννη, λοιπόν, αποδέχομαι πλήρως τον χαρακτηρισμό ότι αυτή η διαδικασία, πώς μου το είπατε, θα σας κυνηγά, θα σας στιγματίζει πράγματι, θα μας κυνηγά, διότι καταφέραμε θετικά να ξεπεράσουμε αυτόν τον κάβο, καταφέραμε να φτάσουμε μπροστά στο μεγάλο στόχο, έχοντας ανακεφαλοποιημένες τις τράπεζες, που είναι η πρώτη αξιολόγηση με την οικονομία όρθια αλλά και με την κοινωνία όρθια, καταφέραμε οι τράπεζες να μην υποστούν την μεγάλη ζημία στην οποία κινδυνεύσαμε πράγματι
λόγω της ενέδρας που κάποιοι μας είχαν στήσει τον προηγούμενο Ιούλη. Κάποιοι σήμερα στεναχωριούνται γι' αυτό, διότι δεν έχουν άλλο τρόπο πια να εκβιάζουν την ελληνική κυβέρνηση με τη διάλυση των τραπεζών, και γι' αυτό θα έπρεπε εσείς όχι να είστε στεναχωρημένοι, αλλά να είστε χαρούμενοι. Θα μας κυνηγά θετικά λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε να διασώσουμε τις τράπεζες με την κοινωνία όρθια, για να προχωρήσουμε μπροστά στο στόχο μας, που είναι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, ώστε να φτάσουμε μπροστά στον μεγάλο εθνικό στόχο για την απομείωση του χρέους. Και ελπίζω σε αυτό το στόχο να σας έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε.